Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, κύριε Καλησπέρα, Γιατρίδη. Καλησπέρα κύριε Βακεφιανάκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας αυτό το απόγευμα. Για να μας δώσετε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τον κλάδο της κρουαζιέρας, δηλαδή τις αφίξεις που είχαμε και τους κρουαζιερόπλοιων και τους επιβάτες που μετέφεραν και και σε τοπικό επίπεδο μας ενδιαφέρει, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι και εμείς εδώ τα πήγαμε πολύ καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Πράγματι είχαμε μια εξαιρετική χρονιά το 2022 και σε επίπεδο χώρας αλλά και φυσικά στο όμορφο νησί της Κρήτης. Όπως δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία χθες, η αύξηση που είχαμε στην κρουαζιέρα σε σχέση με το 2021 κινήθηκε στο 120% υπερδιπλασιασμός αφήξης κρουαζιεροπλοίων. Mm-hmm. Δηλαδή ξεπεράσαμε τα 4.700 κρουαζιερόπλοια και τους 4,5 εκατομμύρια επιβάτες σε επίπεδο χώρας. Και το πιο σημαντικό, κινηθήκαμε σε επίπεδο αφήξεων κρουαζιερόπλοιων πάνω από το έτος το 2019. Δηλαδή σε προπανδημίας, ξεπεράσαμε τα προπανδημίας επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί και το 2019 ήταν χρονιά ρεκόρ. Και ναι, στα έσοδα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια χρονιά ορόσημο, η αλήθεια είναι, το 2019. Ήταν μάλλον η καλύτερη χρονιά που είχαμε και τώρα, μέχρι τότε. Κύριε Βακεφιανάκη, μιλάμε για έτος ορόσημο το 2022. Ναι. Ουσιαστικά το νέο πρότυπο, το νέο στάνταρτ τέθηκε το 2022, την περσινή χρονιά. Για το Ηράκλειο, επειδή με ρωτήσατε φυσικά, ήταν μια εξαιρετική χρονιά επίσης, διότι φτάσαμε τα 227 κρουαζιερόπλοια, 305.000 επιβάτες. Έγινε εξαιρετική δουλειά και σε επίπεδο στελεχών λιμένων και σε επίπεδο διοίκησης και ο Μινάς ο Παπαδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, και ο Πρόεδρος ο Γιάννης ο Βαρδαβάς έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ήμουν την πρώτη μέρα όταν ξεκίνησε το home posting, δηλαδή να έρχονται οι επιβάτες και να επιβάζω και να αποβιβάζονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τότε ήταν το Mindshift 5 το πλοίο, ένα φοβερό πλοίο. Ήμουνα στα εγκαίνια στις αρχές Απριλίου. Πράγματι επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις υπερδιπλάσια. Επί της ουσίας, δηλαδή, όχι μόνο ξεπεράσαμε, αλλά είχαμε διπλάσια κρουαζιερόπλοια το 2021 και επίσης παραπάνω κρουαζιερόπλοια το 2019. Σε επίπεδο Ελλάδος, το Ηράκλειο βρίσκεται στην 6η θέση συνολικά. Είναι πάρα πολύ ψηλά το Ηράκλειο και το δικαιούται. Είπατε 227 κρουαζιερόπλοια και 305.000 περίπου επιβάτες. Επιβάτες. Και στα στοιχεία σας είδαμε που λέτε την αύξηση στις αφίξεις, ότι στο Ηράκλειο υπήρξε μια αύξηση κατά 92%. Βέβαια, σε σχέση με το 2021, η οποία είναι εντυπωσιακότατη αύξηση και πράγματι κατατάσσει το Ηράκλειο και σε επίπεδο αύξησης στις κορυφαίες θέσεις στην Ελλάδα. Και αυτό είναι σημαντικό και αντικατοπίζει την καλή δουλειά που γίνεται και από τη διοίκηση, την εξαιρετική δουλειά μιας διοίκησης, αλλά και βέβαια το επίπεδο φιλοξενίας του κρητικού λαού, το οποίο πάντοτε, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι άριστο. Εδώ είμαι, ανοιχτές θύρες. Και στα Χανιά το ίδιο, κύριε Ιατρίδη. Στα Χανιά, στην 8η θέση τα Χανιά, επίσης στην πρώτη δεκάδα, πάρα πολύ ψηλά, 121 κρουαζιερόπλοια, 180.000 επιβάτες. Πολύ σημαντική και η αύξηση σε σχέση με πέρυσι που είχαμε 76 κρουαζιερόπλοια και το πιο σημαντικό, και οι προοπτικές είναι εξαιρετικές. Να πω και μια λέξη για τον Άγιο Νικόλαο. Φυσικά. Ότι και εκεί πήγαμε πολύ καλά. 16η θέση, 40 κρουαζιερόπλοια, 16.000 και βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν και πολλά περιθώρια για ακόμα μεγαλύτερες, ακόμα περισσότερο τουρισμό, ακόμα περισσότερο τουρισμό κρουαζιέρας, ο οποίος, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι και υψηλού επίπεδου, ναι, κατά τεκμήριο τουρισμός. Ναι, γιατί και τα κόστη είναι υψηλά εκεί, εισιτήρια και τα λοιπά. Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε ότι και φέτος, να δούμε μάλλον για φέτος, από την άποψη ότι έχουμε μιλήσει με φορείς, έτσι, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, που εκτιμούν ότι επειδή, ναι, πέρυσι τα πήγαμε μια χαρά γιατί και ο κόσμος είχε πια τρελαθεί με τους εγκλεισμούς και καθώς είχαμε μια άρση, έτσι, των σκληρών μέτρων, ήθελε ο κόσμος λίγο να βγει, να ζήσει, να πάρει κάποιες ανάσες. Είχαμε όμως πέρυσι τα σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τα έχουμε ακόμα δηλαδή, ακρίβεια, ενέργεια, όλα αυτά τα οποία ίσως κάνουν πολύ κόσμο
να σκεφτεί θα ταξιδέψω ή θα πληρώσω λογαριασμούς, κάποιο δάνειο ίσως για τους επισκέπτες βέβαια, γιατί μας αφορά και αυτό στο εξωτερικό. Έχετε αυτήν την αίσθηση εσείς ή όχι? Κοιτάξτε, πάντοτε κυρία Βαγκεφιανάκη, όπως γνωρίζετε, παίζουν, είναι πολύ παραγωγικό το μοντέλο της ζήτησης για την κρουαζιέρα. Ναι. Εμείς μιλάμε με όλα τα λιμάνια, με όλους τους παράγοντες της αγοράς και βλέπουμε αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο 10 με 15% αύξηση ζήτησης από το χρόνο ρεκόρ του 2022. Δηλαδή οι προοπτικές είναι πολύ αισιόδοξες. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπατε πολύ σωστά, το πώς θα κινηθεί το κόστος της ενέργειας, οι οικονομικές συνθήκες κυρίως στην Ευρώπη, γιατί οι περισσότεροι, όπως αντιλαμβάνεστε, επιβάτες της κρουαζιέρας προέρχονται από την Ήπειρό μας. Ναι. Οι οικονομικές συνθήκες παίζουν ρόλο. Η πανδημία παλαιότερα είχε ουσιαστικά σταματήσει την κρουαζιέρα. Καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε αναζωπήρωση ή οποιαδήποτε θέματα δημόσιας υγείας, αντιλαμβάνεστε, επηρεάζουν την κρουαζιέρα. Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι πάνε πολύ καλύτερα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επίσης. Ξέρετε, οποιαδήποτε επέκταση, εν πάση περιπτώσει, ένα που απευχόμαστε όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση. Είδατε, έγινε σεισμός στη γειτονική χώρα με όλες αυτές τις τραγικές εικόνες. Οποιοδήποτε λοιπόν γεγονός απρόοπτο μπορεί να αλλάξει την εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή με βάση τις σημερινές συνθήκες οι προοπτικές είναι εξαιρετικές για το 2023. Παρά τις όποιες προκλήσεις στο οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών, που όπως ξέρετε είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται και από τον πόλεμο, επηρεάζεται γενικότερα και, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά βέβαια μόνο τη χώρα μας, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά. Βέβαια, να ξαναπούμε αυτό που αναφέρατε εσείς, ότι συνήθως είναι ένα υψηλό, σε υψηλά βαλάντια απευθύνεται η κρουαζιέρα. Οπότε, εντάξει, η κρίση ίσως αυτούς τους ανθρώπους τους πλήττει, αλλά... Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και πολλούς επιβάτες, πολίτες, οι οποίοι είναι από τη μεσαία τάξη, ακόμα και μικρομεσαίοι, οι οποίοι θέλουν να... Η κρουαζιέρα είναι σε εξαιρετικός τρόπος τουρισμού. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο, και υπάρχουν και πακέτα εκπτωτικά από τις εταιρείες κρουαζιέρας, τα οποία προσφέρονται, και έχω δει και από τον κύκλο μου να προτιμούν την κρουαζιέρα πολύ περισσότερο από στο παρελθόν, και Έλληνες. Και ουσιαστικά καλούμε και όλους τους Έλληνες οι οποίοι θέλουν να δουν και τις ομορφιές Ελλάδος μαζί, αλλά και άλλες γειτονικές χώρες στις οποίες κινούνται τα κρουαζερόπλια. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το δοκιμάσει και δεν είναι τελικά τόσο ακριβή η κρουαζιέρα σε σχέση και με άλλους τύπους τουρισμού. Είναι ανταγωνιστική. Ναι, γιατί να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα κρουαζιερόπλια που δένουν στα λιμάνια μας όλης της χώρας και φέρνουν επιβάτες. Υπάρχουν, δηλαδή κάποιος που μας ακούει μπορεί να χρησιμοποιήσει από εδώ ένα κρουαζιερόπλιο και να κάνει και στα νησιά και... Ακριβώς. Ξέρετε, ναι. Το Ηράκλειο έχει ένα μεγάλο, ένα εξαιρετικό προνόμιο. Είναι ένα από τα 5 λιμάνια της χώρας, στα οποία γίνεται επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Αυτά τα λιμάνια είναι, πέραν του Ηρακλείου, είναι ο Πειραιάς, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι το Λαύριο, δηλαδή και η Κέρκυρα. Δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικά καλό για την πόλη και για την περιφέρεια της Κρήτης, γιατί οι επιπτώσεις και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο το κοινωνικό είναι ιδιαίτερα θετικές από την παρουσία τόσων τουριστών. Ναι. Γλιτώνουμε. Ναι, είναι και το κόστος. Ίσως ένα ζήτημα ήταν αν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο όσοι έρχονται εδώ, κύριε γιατρή, και εδώ, να έχουν τη δυνατότητα να μένουν λίγο περισσότερο, δηλαδή το πρόγραμμα να ήταν με τέτοιο τρόπο δομημένο, που εντάξει, συνήθως είναι η Κνωσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο και μια βόλτα στην πόλη για ψώνια. Νομίζω ότι αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Μπορούν όμως να αναπτυχθούν και προγράμματα, και όταν μιλάμε για home porting, δηλαδή όταν γίνεται η άφιξη των τουριστών, παίρνουν μια πτήση παραδείγματος χάρη από τη Γερμανία, τη Γαλλία, από άλλες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους αν θέλουν να μείνουν 2-3 μέρες πριν ή 2-3 μέρες μετά στην Κρήτη. Αυτό είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρει αυτού του τύπου η κρουαζιέρα. Και αυτό γίνεται και στην Κρήτη, γίνεται και στις άλλες πόλεις που σας ανέφερα νωρίτερα, που έχουν αυτό. Ενώ σε άλλες περιοχές
είναι πιο δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, διότι ο τόπος άφιξης και ο τόπος αναχώρησης είναι διαφορετικός. Ναι. Συνεπώς είναι θετικό. Έχει... Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα για το λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως Ένωση Λιμένων Ελλάδος, εκπροσωπούμε όλους τους οργανισμούς λιμένων. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου είναι υπάρχει μεγάλη πρόοδο σε ζητήματα που απασχολούν και την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία. Την επόμενη Παρασκευή στις Βρυξέλλες παρουσιάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, σε μια εβδομάδα από σήμερα, θα είμαι εκεί για να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα, ένα πρότυπο πρόγραμμα ηλεκτροδότησης πλοίων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι. Έπειτα από πάροδο 2 ώρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι εκπομπές και λοιπά που μπορεί να ενοχλούν σε ένα λιμάνι, καταλαβαίνετε, τον ανεπιθύμητες, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια αυτές είναι πάρα πολύ μικρές σε επίπεδο λιμένων, αλλά παρά τα αυτά εμείς θέλουμε να το ελαχιστοποιήσουμε αυτό. Και αυτό δουλεύουμε και σε επίπεδο Ελλάδος και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα με βάση το πρόγραμμα Electric Port να υπάρξουν τρεις σταθμοί, τρεις μπρίζες μέσα σε εισαγωγικά ηλεκτροδότησης, ώστε τα πλοία τα οποία δένουν άνω των 5.000 κόρων στο λιμάνι του Ηρακλείου να ηλεκτροδοτούνται κατά την παραμονή τους εκεί. Να μην καταναλώνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, πετρέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο καύσιμο. Και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη τάση για την αποανθρακοποίηση, απολιγνητοποίηση της ναυτιλίας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες προτάσεις, όπως φαντάζομαι έχετε ακούσει, για το υδρογόνο, την αμμονία, την μεθανόλη, να κινούνται τα πλοία με εναλλακτικά, με τα λεγόμενα εναλλακτικά καύσιμα, με το πράσινο LNG. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο όμως παγκόσμιο. Ναι. Και τελικά θα δούμε ποιο θα είναι αυτό το καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιήσουν στα περισσότερα πλοία και θα γίνουν και ανάλογες υποδομές σε όλα τα μεγάλα και ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια, γιατί ξέρετε ότι στα λιμάνια η χώρα μας είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο, ναι, όπως και στην ναυτιλία γενικότερα. Που θα πρέπει να υιοθετήσουν βέβαια και οι πλειοκτήτριες εταιρείες, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, αυτό γίνεται και σε επίπεδο διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού. Υπάρχει και ένας κανονισμός, τον οποίο αυτή τη στιγμή συζητούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, και στο επίπεδο το λεγόμενο ναυτιλιακό καύσιμο. Η συζήτηση είναι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που σημαίνει ότι μέσα στο 2023 θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να γίνουν ωραία, σημαντικά πράγματα που μας αφορούν όλους. Αφορούν και την οικονομία μας, αλλά αφορούν και εμάς ως πολίτες, κύριε Ιατρίδη, και αυτό είναι το σημαντικό. Και το περιβάλλον και την και οικονομία. Το περιβάλλον. Και την κοινωνία, γιατί όλα αυτά είναι θετικά. Ναι. Θετικά ο πλούτος, ο παρεχόμενος, δημιουργεί και κοινωνική ευημερία. Και είμαστε όλη η Ελλάδα είναι ένας τόσο ωραίος τόπος. Και ιδιαίτερα η Κρήτη. Και ιδιαίτερα η Κρήτη. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά είμαι από τους φανατικότερους υποστηρικτές του νησιού. Έρχομαι πολύ συχνά. Έχουμε και ένα σπίτι στο Καστέλι, βέβαια. Οπότε μας αρέσει πάρα πολύ και υποστηρίζουμε τον τουρισμό της Κρήτης. Ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν με χαρά και την επόμενη φορά, κύριε Ιατρίδη. Να είστε καλά ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Ναι. Ωραία Χάρηκα ταξίδια πολύ να ευχηθούμε. Ακόμα και ένα ταξίδι κρουαζιέρας. Ευχόμαστε πάντως καλά ταξίδια. Ωραία ταξίδια φέτος. Σας Όλα ευχαριστούμε θα πάνε πολύ. Καλά, κύριε Βαχιανάκη. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς να είστε καλά. Να είστε καλά.